Πολλοί σε γνωρίζουν και μέσα από αυτή την εκπομπή μας, τους Ιχνηλάτες, που τόσο καιρό φωτογραφίζεις τους ανωνύμους επώνυμους καλεσμένους μας. Τι σε γοητεύει άραγε σε μια τέτοια παραθεωρημένη προσωπικότητα, σαν έναν ποιητή για παράδειγμα, και έρχεσαι να τον φωτογραφίσεις? Ίσως το ότι δεν θα έπρεπε να είναι παραθεωρημένη, και γι' αυτό το λόγο θέλω και εγώ να συμβάλλω με τον τρόπο μου, ώστε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Να δείξω επίσης τι όμορφα γυράσκει το πρόσωπο ενός καλλιεργημένου ανθρώπου. Ξέρεις, Δαβίδ, για μένα ο ποιητής είναι η κορονίδα της υπάρξεως. Είναι το α και το ω της σκέψης, του ονείρου, της φαντασίας, επίσης της αντίστασης σε κάθε μορφή εξουσίας. Είναι ο προνομιακός εκφραστής του ιερού που κρύβει μέσα του άνθρωπος. Πιστεύω, έχω παρατηρήσει ότι μετά τα 50, ο κάθε άνθρωπος έχει το πρόσωπο που του αξίζει. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι αυτοί που έχουν δώσει, έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο πνευματικό στοιχείο, παρατηρώ ότι είναι αιώνια έφηβοι. Δες τι όμορφη που φαίνεται η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Το ποίημα αυτό που έγραψα χτες, το αφιερώνω στον Βασίλη Κουλτούκη, το φωτογράφο, τον καταπληκτικό. Έχει τον τίτλο «Μισό αγάπη, σχέση ζωής». Άλλαξαν όλα γύρω ξαφνικά, καταράκτες κεραυνοί μες στο καλοκαίρι, και η σχέση αγάπης μίσους που είχα παλιά μόνο με κάτι αφόρητους εραστές, μεταφέρθηκε στη ζωή τώρα, καλή μου ώρα. Πολύ αγαπημένη μου σταλαγματιά στιγμή, γλυκό μου δευτερόλεπτο, χαζό, ηλίθιο, δεν καταλαβαίνεις πως πεθαίνω και μου ζητάζει το κραβιές γιατί ακόμα ζω. Πώς να σκεφτώ, πώς να μελετήσω τη ζωή, όταν φορτωμένα υποχρεώσεις είναι όλα τα χρονικά όρια του «σε λίγο». Χαστούκια ονειρεύομαι τις σκέψεις, τώρα που ο νεαρός Θεός θυμός ανδρώθηκε και γερουργεί. Ξεφανίσου λοιπόν, λέω, σ' ό,τι μου γλυκαίνει και μαζί μου τρώει τα τελευταία μου ψίχουλα του χρόνου. Χαμογέλα λιγάκι, φτωχή μου ύπαρξη μοναδική, αλλά μη με χαϊδεύεις, μη μ' αγαπάς, βάρος τα δώρα που κρατάς τις ευγυρίες. Επιμένεις λοιπόν να με συντροφεύεις, όσο να ξεχάσω τι θα πει αληθινή ζωή, όσο να ξεχάσω και το δέος μου ακόμη μπρος στο άγνωστο. Ένα άγνωστο χωρίς τέλος. Επιμένεις να μου θυμίζεις με το χαμόγελο του χτες ένα τέλος γνωστό. Πάρ' το από εδώ το οποιοδήποτε γνωστό. Μπορώ να ταξιδέψω μέσα στη νύχτα χωρίς αποσκευές. Πολύ πρόσφατα βρέθηκε στην Ινδία. Ναι, έκανα ένα ταξίδι που διέρκησε 3 μήνες. Έκανα όλη την περιφέρεια του Ραζαστάν, από την έρημο Τάρ, που είναι στα σύνορα με το Πακιστάν, μέχρι τα Ιμαλάια, μέχρι το κρατήδιο Σικίμ. Μετά έκατσα και κάποιες μέρες στη Καλκούτα, στο Μπεναρές. Όταν φτάσεις στην Ινδία, σε περιμένει μια ασύλληπτη πραγματικότητα. Έχεις μια αίσθηση χάους. Πιστεύω ότι είναι ένα ταξίδι σε άλλο πλανήτη. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Ινδία και μου συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι έζησα, μπήκα μέσα στη ζωή τους. Δεν ήμουν απλός τουρίστας, ήμουν ένας περιπλανόμενος και θαύμασα πάρα πολύ το θρησκευτικό του ζήλο. Πιστεύω ότι στη ψυχή του Ινδού δεν υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει η αιωνιότητα. Αυτό το ζήλεψα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Για τον Ινδουιστή, η ζωή δεν είναι παρά μόνο μια ψευδαίσθηση. Πιστεύει ότι η ζωή έρχεται μετά το θάνατο.
Όλες οι κάμαρες, όλα τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα ανθρώπους που κοιμούνται. Είναι ξαπλωμένοι κατά γης, δίπλα σε κολόνες, δίπλα σε τείχους, δίπλα στους ξυλοστάτες μιας πόρτας. Τα κουρέλια τους καλύπτουν από την κορυφή ως τα νύχια και ερωμένα από τη βρώμα. Ο ύπνος τους είναι τόσο βαρύς που τους κάνει να μοιάζουν με νεκρούς. Τυλιγμένους στα σκισμένα και βρώμικα σαβανά τους. Είναι νέοι. Παιδιά. Γέροι. Γυναίκες με τα μωρά τους. Κοιμούνται κουβαριασμένοι ή ανάσκελα κατά εκατοντάδες. Μερικοί είναι ακόμα ξύπνοι. Ειδικά τα παιδιά. Τριγυρνάνε εδώ και εκεί. Ή μιλάνε σιγά. Καθισμένοι στην πόρτα κάποιου κλειστού καταστήματος. Στα σκαλιά κάποιου σπιτιού. Κάποιοι ξαπλώνουν εκείνη τη στιγμή. Και τυλίγονται στο σεντόνι τους. Καλύπτοντας το κεφάλι τους. Όλος ο δρόμος είναι γεμάτος από τη σιωπή τους. Και ο ύπνος τους είναι όμοιος με το θάνατο. Αλλά έναν θάνατο που με τη σειρά του είναι γλυκός, σαν ύπνος. Νίτα, Ρουκιό, Νίτα! Αβ μέρε νένα ρωτέ दामन में वो बसा मेरी धड़कन में तो उससे हो जाओ तू Βάπος Ανίτα! Νίτα! Γυρίζεις στον κόσμο και φωτογραφίζεις παντού τον έρωτα και την αγάπη. Αναρωτήθηκες όμως ποτέ πώς φωτογραφίζεσαι εσύ από τους ανθρώπους που αφήνεις πίσω σου φεύγοντας? Ναι, πιστεύω σαν ένας περιπλανόμενος που έρχεται από το πουθενά με ταπεινά αισθήματα, με πάρα πολύ κατανόηση για τους ανθρώπους αυτούς και μετά φεύγει και πάει πάλι στο πουθενά. Μια σταγόνα, συν μια άλλη σταγόνα, δεν μας κάνουν δύο σταγόνες, αλλά μια μεγαλύτερη. Αυτός μπορεί να είναι ένας ορισμός της αγάπης. Ζητάω λίγο φως, λίγη ομορφιά από τους ανθρώπους. Ένα χάδι. Να μας πάρεις μακριά. Να μας πας στα πέρα μέρη. Φεύγω για μακρινά ταξίδια, όπως ξέρεις, αρκετό καιρό, με τα απαραίτητα και με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι και με ένα λαύρο πάθος για τον έρωτα, την ομορφιά, τα βλέμματα των κοριτσιών, για τα παιδιά. Φύσα γέρι,